Με σύμμαχο την καλοκαιρία, εκατοντάδες ρεθιμιώτες γιόρτασαν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας που συμβολίζει τη βάφτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Η πομπή που σχηματίστηκε από το Μητροπολιτικό Ναό υπό τους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής έφτασε στο ενετικό λιμάνι της πόλης όπου εψάλλει το Εν Ιορδάνη με τους δεκάδες κολυμβητές να βουτούν στα νερά του λιμανιού για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό που είναι σημάδι ευλογίας. Όμως ο ζήλος των κολυμβητών ήταν τέτοιος που ξαφνικά κόπηκε το σχοινί του Τιμίου Σταυρού και έτσι ουδής αντιλήφθηκε ποιος τον έπιασε πρώτος, μιας και το ιερό σύμβολο πέρασε από τα χέρια όλων των βουτυχτών. Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου ωστόσο χάρισε ένα χρυσό σταυρό στη μικρή Σταυρούλα που ήταν η νεότερη ηλικιακά κολυμβήτρια που βούτυξε στο λιμάνι. Να είναι καλά όλοι! Ας είναι αυτή η χρονιά το 2023 η χρονιά της ενότητας και της αγάπης. Όλοι μαζί, ο καθένας συγκυρινέως στο σταυρό του άλλου. Εύχομαι όλες οι μέρες να είναι μια γιορτή για όλο τον κόσμο, με ειρήνη, αλληλεγγύη, αγάπη και το καλύτερο για την πατρίδα μας και για τους ανθρώπους μας. Στην άλλη πλευρά της Κρήτης και συγκεκριμένα στην Ιερά Πέτρα, 13 ήταν οι τολμηροί νέοι που βούτυξαν στα παγωμένα νερά του λιμανιού τηρώντας το έθιμο του καθαγιασμού των υδάτων. Πιο τυχερός και πιο γρήγορος στο Κολύμπι αναδείχθηκε για έκτη φορά ο 30χρονος αγρότης Αλέξανδρος Σπηγιαρωτάκης, ο οποίος θα έχει καταφέρει στις 6 από τις 7 φορές που έχει βουτήξει για να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ιδιαίτερη χαρά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν έθιμο. Θεωρώ ότι μου πάει πολύ όμορφα η χρονιά μου και πιστεύω θα συνεχίσω να το κάνω όσο μπορώ. Τις εντυπώσεις όμως έκλεψε και η μοναδική γυναίκα στην ιστορία της περιοχής, η καθηγήτρια του ΕΠΑΛ Ιερά Πέτρας και μητέρα δύο παιδιών, Δέσποινα Ξοπλαράκη Πατεράκη, που βούτυξε μαζί με τους υπόλοιπους 12 νεαρούς στα παγωμένα νερά, επιδιώκοντας να γίνει το παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά και δι για τους μαθητές της. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα στην Ιερά Πέτρα, όλος ο κόσμος έρχεται εδώ στο λιμάνι για τον αγιασμό των υδάτων. Και εύχομαι στο όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία. Σήμερα ήρθαν όλοι κοντά, αγκαλιάζουν τους ναυτικούς μας, τους ψαράδες μας, όλους τους θαλασσινούς και όλος ο κόσμος ανταλλάσσει ευχές για υγεία και καλή χρονιά. Η δικιά μου ευχή, ήρεμες θάλασσες, ήρεμα νερά για όλους τους θαλασσινούς. Είτε είναι ψαράδες, είτε είναι εμπορικά πλοία, είτε είναι λιμενικό, πολεμικό, όσοι βρίσκονται στα θαλάσσια ύδατα.